βούηξε το ίντερνετ, ποια είναι η μυστήρια χώρα που παρήγγειλε το SU-57 της Ρωσίας. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, η Ρωσία βρήκε επιτέλους ξένο αγοραστή για το μαχητικό 5ης γενιάς SU-57 Felon. Η κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoboron Export ανακοίνωσε την πρώτη ξένη παραγγελία για το stealth αεροσκάφος, ωστόσο δεν αποκάλυψε ποια είναι η μυστήρια χώρα αγοραστής. Πιο συγκεκριμένα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε στις 13 Νοεμβρίου φέτος πως υπογράφηκε το πρώτο συμβόλαιο εξαγωγής του μαχητικού SU-57. Ο επικεφαλής της εταιρείας έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση σε τηλεοπτική μετάδοση. Το στρατιωτικό τεχνικό σύστημα θα φέρει νέους τύπους όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην αγορά. Εν τω μεταξύ, έχουμε υπογράψει ήδη τα πρώτα συμβόλαια για το SU-57, δήλωσε ο Ρώσος, χωρίς όμως να κατονομάζει τον μυστήριο αγοραστή της πλατφόρμας. Η είδηση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κόσμος αναρωτιέται ποια χώρα παρήγγειλε το κορυφαίο ρωσικό μαχητικό. Κάποιοι βέβαια αμφισβητούν την δήλωση της Μόσχας, λέγοντας πως είναι ψευδής και πως καμία ξένη χώρα δεν έχει παραγγείλει το SU-57. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως η ανακοίνωση της ρωσικής κρατικής εταιρείας εξαγωγών όπλων έγινε λίγο αφότου το Felon συμμετείχε στην αεροπορική επίδειξη στο Ζουχάι της Κίνας. Εκεί το αεροσκάφος πραγματοποίησε τρομερούς εναέριους ελιγμούς, εντυπωσιάζοντας το πλήθος και αποδεικνύοντας την εξαιρετική ευελιξία του στον αέρα. Στην επίδειξη συμμετείχε το SU-57E, δηλαδή η έκδοση εξαγωγής της ρωσικής πλατφόρμας. Αναλυτές πιστεύουν βέβαια πως η επίδειξη στο Ζουχάι δεν συνδέεται με την εξαγωγή του SU-57. Κατά πάσα πιθανότητα η συμφωνία υπογράφηκε εβδομάδες ή και μήνες πριν ξεκινήσει το σοου. Το 2021 η Μόσχα είχε αποκαλύψει πως συνομιλούσε με τρεις διαφορετικές χώρες που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν το SU-57. Τότε φήμες ήθελαν πως κράτη όπως η Ινδία, η Αλγερία, το Βιετνάμ, ακόμα και η Τουρκία ενδιαφέρονταν να αγοράσουν την πλατφόρμα. Όπως τότε έτσι και σήμερα, το μεγαλύτερο φαβορί για την απόκτηση του SU-57 αποτελεί η Αλγερία της Βόρειας Αφρικής. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο συμβαδίζει με την προσπάθεια της χώρας να αυξήσει την στρατιωτική της ισχύ και την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.